Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, τις διαφωνίες σας και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα περιγράφετε, γράφετε και βλέπετε στην οθόνη σας. Θέλω μια φορά ακόμη να τονίσω ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία στη διδασκαλία ή στην ερμηνεία των γραφών, θα ήταν απολύτως ανόητο τούτο, αλλά ούτε ακόμη δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά μόνο αυτό το οποίο είμαστε είναι μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού να μαθητεύουμε μαζί, όλοι μαζί, όλα αυτά τα οποία μας και σας απασχολούν μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε με μια ερώτηση του Στέφανου, του αγαπητού Στέφανου, που αναφέρει «Αδελφοί, χαίρετε, επειδή έχει οδηγηθεί να είναι λίγο γενική και αόριστη η λέξη ευλογία στις μέρες μας, θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να μας την ερμηνεύσετε. Έχει η ευλογία και ο τρόπος που λαμβάνεται στις μέρες μας από τον Κύριο σχέση με τον τρόπο που τη λάμβαναν στην Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή πρέπει να τηρήσουμε κάποιες εντολές για να μας ευλογήσει ο Κύριος? Ακόμη θα ήθελα να δοθεί και μία διευκρίνηση αν έχει σχέση η ευλογία του Κυρίου με την αύξηση του χριστιανού στα υλικά πράγματα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και εύχομαι να σας δίνει δύναμη ο Κύριος να συνεχίσει το έργο σας». Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητέ Στέφανε, και για όλους τους αδελφούς, φίλους, φίλες που συνεργάζονται στέλνοντας τις σκέψεις τους με την εκπομπή αυτή που την ονομάσαμε «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Η ερώτησή σου είναι πολύ ωραία, με έχει απασχολήσει πολλές φορές, αγαπητέ Στέφανε, και χαίρομαι και ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σου και μαζί με όλους τους τηλεθεατές μας αυτή την έννοια, τη σπουδαία, τη σημαντική έννοια ευλογία. Η ευλογία βέβαια γραμματικά αναφέρεται στο ότι λέω καλά λόγια, λέω, δοξάζω, τιμώ, υψώνω. Γι' αυτό και υπάρχει η ευλογία από το Θεό προς τους ανθρώπους, υπάρχει η ευλογία των ανθρώπων προς το Θεό, όταν εκφράζουν τη δοξολογία τους ή τον έπαινό τους προς το Θεό. Υπάρχει η ευλογία του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, ιδιαίτερα μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας λέγει ότι να αγαπάμε τους εχθρούς μας, αυτούς που μας μισούνε, αυτούς που μας κακολογούνε, αυτούς που μας κακοποιούνε, και μάλιστα λέει να ευλογείτε αυτούς και να προσεύχεστε υπέρ αυτών. Όμως πιστεύω ότι την έννοια στην οποία αναφέρεσαι εσένα είναι τι σημαίνει ευλογημένος. Ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος? Δηλαδή αυτός που έχει την εύνοια ίσως του Θεού ή αυτός με τον οποίο ο Θεός είναι μαζί. Πάρα πολύ ωραία περιγραφή έχει ο Λόγος του Θεού για τον άνθρωπο τον ευλογημένο. Είναι από το βιβλίο του Ιερεμία, το ΙΖ κεφάλαιο και το 7ο εδάφιο. Διαβάζω. «Ευλογημένος ο άνθρωπος ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι ελπής». Αναφέρεται λοιπόν για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι ευλογημένος από το Θεό μόνο και μόνο επειδή έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Ελπίζει στο Θεό, και όχι μόνο αυτό, αλλά και η μοναδική του ελπίδα εδώ στη γη είναι ο Κύριος.
Άρα και ελπίζει στο Θεό και ελπίζει μόνο στο Θεό. Αλλά κοιτάξτε τι ωραία που περιγράφει ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. 8 εδάφιο. Διότι αυτός λοιπόν θα είναι ως δέντρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα ρίζας αυτού πλησίων του ποταμού. Και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλι. Και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομίας, της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύση από του να κάμει καρπών. Η καρδία είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, τις δύναται να γνωρίσει αυτήν. Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδίαν, δοκιμάζω τους νεφρούς, διανδώσω εισέκαστον κατά τα σωδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού. Ακόμη αναφέρεται στο Λόγο του Θεού ο Θεός να μιλάει στους ανθρώπους, να απευθύνεται στους ανθρώπους λέγοντας «Ιέ μου δώσ' μου την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου». Άρα λοιπόν η ευλογία του Θεού, η χάρις του Θεού, το έλεος του Θεού, η εύνοια του Θεού εξαρτάται σχεδόν κατά πάντα από την καρδιά του ανθρώπου. Και μάλιστα αναφέρεται λίγο περισσότερο Λόγος του Θεού ότι το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει, και μάλιστα λέγει τα 7 πνεύματα του Θεού περιτρέχουν δι' όλης της γης και ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι τελεία. Και αναφέρεται στην καρδιά την τέλεια ως η καρδιά η ελπίζουσα στο Θεό. Καρδιά λοιπόν που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Βεβαίως, να αναφέρουμε λίγο περί καρδίας που γράφεται στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός θέλει μια καρδία κατά την καρδία του, να έχει ο άνθρωπος όπως ο Δαβίδ, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματά του. Να έχει καρδιά ευθεία, ειλικρινή, ώστε να μην λέει άλλα, να μην σκέφτεται άλλα και να μην κάνει άλλα, αλλά να είναι ειλικρινής, ευθύς, το ναι ναι και το όχι όχι. Και τέλος, μια καρδία που να είναι καθαρή, αγιασμένη, να μην έχει δηλαδή πίκρες, παράπονα, θυμούς, μάχες, έργα σαρκός, αλλά είναι μια καρδιά καθαρισμένη και η καρδιά του ανθρώπου καθαρίζεται μόνο από το αίμα του Ιησού Χριστού. Όμως ιδιαίτερα για να επιστρέψουμε στον άνθρωπο τον οποίο ο Θεός αποκαλεί ότι είναι ευλογημένος, που έχει καρδία τέλεια ενώπιον του Θεού, που όπως είπαμε το Πνεύμα το Άγιο ψάχνει να βρει μια τέτοια καρδιά για να φανερωθεί δυνατός και να αποκαλύψει τη δόξα του ο Θεός μέσα από αυτόν, αυτός ο άνθρωπος ο ευλογημένος περιγράφεται άριστα, πιστεύω, μέσα από το Λόγο του Θεού με αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρώτον, θα είναι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Δηλαδή, δεν θα χρειάζεται βοήθεια από άλλο άνθρωπο. Δηλαδή όπως ένα δέντρο το φυτεύουμε εμείς και είναι ανάγκη να το ποτίζουμε, ένα λουλούδι με το ποτιστήρι, να το προστατεύουμε από την παγωνιά, να το προστατεύουμε. Το δέντρο το οποίο είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Γιατί? Γιατί εξαπλώνει τα ρίζας αυτού πλησίων του ποταμού και παίρνει ό,τι χρειάζεται από το ποτάμι. Και βέβαια, για να το φέρουμε τώρα στα μέτρα του χριστιανού, ευλογημένος είναι ένα χριστιανός ο οποίος είναι πεφυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων και η πηγή των ζώντων υδάτων είναι ο Χριστός και τα ύδατα τα ζώντα είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Ευλογημένος λοιπόν καταρχάς είναι ο άνθρωπος του οποίου η ζωή είναι φυτευμένη, δηλαδή ζει μέσα στο Λόγο του Θεού και μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν δίστασε να πει ότι εμείς θα εμένουμε προς καρτερούντες στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό του ευλογημένου ανθρώπου είναι ότι μοιάζει σαν το δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, δεν έχει δηλαδή καμία ανάγκη από κανέναν, επειδή ό,τι χρειάζεται το δέντρο το παίρνει από το ποτάμι για να τραφεί, για να μεγαλώσει, για να αυξήσει, και ό,τι χρειάζεται ο χριστιανός το παίρνει από το Λόγο του Θεού
και στην προσευχή από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά όχι μόνο αυτό. Δεν θα δει όταν έρχεται το καύμα. Δηλαδή, όταν έρχονται οι μεγάλες ταλαιπωρίες, από πουδήποτε και να προέρχονται, είτε γιατί ζούμε στις έσχατες ημέρες, είτε επί προσωπικού, είτε επί οικογενειακού ή εκκλησιαστικού επίπεδου, ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στο Θεό και είναι ευλογημένος, θα είναι προστατευμένος. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός δεν διστάζει να πει, όπως είπε στον Αβραάμ, «Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου». Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι υπερασπιζόμενος είναι ο ευλογημένος από το Θεό. Αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλει. Θα αυξάνει. Θα έχει καλή μαρτυρία. Το φίλον αυτού θα θάλει. Θα έχει όμορφη εικόνα. Θα τον συστήνει ο Θεός. Άλλωστε ο Θεός δεν διστάζει να συστήσει. Ιδού ο δούλος μου στον οποίον ευαρεστήθη, τον οποίον έκλεξα, τον οποίον, με τον οποίον είμαι μαζί, η χείρα μου είναι πάνω του. Το επόμενο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι θα έχει καλή μαρτυρία, καλή εικόνα. Μέσα από αυτόν θα φαίνεται ο Χριστός. Επίσης, δεν θέλει μεριμνήσει εν το αίτη της ανομβρίας. Όταν θα έρχεται ανομβρία, όχι καιρή κακή, αλλά ελλείψεις. Και στη ζωή μας θα έχουμε ελλείψεις. Θυμηθείτε ότι το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ήταν η έλλειψη στο γάμο του Κανά, της Κανά, η σοβαρότατη έλλειψη του ίνου. Γιατί ο ίνος ήταν το χαρακτηριστικό των γάμων της Παλαιάς Διαθήκης. Και το πρώτο που έκανε ο Χριστός κάλυψε την έλλειψη. Ευλόγησε το ζευγάρι που τον κάλεσε, καλύπτοντας την έλλειψη του κρασιού, του ίνου, το οποίο ευλογών το νερό το μετέτρεψε σε τέλειο κρασί. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ότι υπερασπίζεται ο Θεός τον άνθρωπο τον ευλογημένο, που είναι ευλογημένος γιατί είναι πεφυτευμένος παρά τους ζύακας των υδάτων, δηλαδή εμένει στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή, στο Λόγο του Θεού και στο Πνεύμα το Άγιο, αλλά πλέον του καλύπτει τις ανάγκες. Δεν θα μεριμνά τον καιρό της ανομβρίας. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, λέει ο Λόγος του Θεού. Πάσαν την μεριμνά ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει για σας. Και τέλος, δεν θέλει παύση από το να κάνει καρπών, που αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό. Η καρποφορία, η καλή καρποφορία, να έχεις καλό καρπό, δηλαδή να έχεις καλή οικογένεια, να έχεις καλή γυναίκα, καλά παιδιά. Ό,τι αν κάνεις ο Θεός να το ευωδώνει, ό,τι αποφασίζεις να εκτελείται, να είναι ο Θεός μαζί σου. Το σημαντικότερο από πνευματικής απόψεως, να έχεις τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, και αυτά όχι με τη δική σου την προσπάθεια, κατά χάριν από το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί όταν ένα δέντρο καρποφορεί, δεν προσπαθεί, από μόνο του καρποφορεί. Και ο ευλογημένος ο χριστιανός δεν αγωνίζεται να έχει καλό καρπό, ο Θεός του τον χαρίζει, από μόνος του έρχεται ο καρπός. Και τέλος, να έχεις καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού, με την ομολογία σου, με τη μαρτυρία σου, με την παρουσία σου, να βρίσκει ευκαιρία ο Χριστός να σώσει ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι, αγαπητέ Στέφανε και αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ωραία περιγραφή
του ποιος είναι ο ευλογημένος πραγματικά από το Θεό άνθρωπος, και μάλιστα μας τονίζει ότι ευλογημένος είναι αυτός ο οποίος ελπίζει στον Κύριο και η μόνη του ελπίδα είναι ο Χριστός. Είναι λοιπόν ένα ωραίο αίτημα για προσευχή αυτό. Κύριε, κάνε με σε παρακαλώ να ελπίζω μόνο σε σένα και πάντα σε σένα. Όμως συνεχίζεις, αγαπητέ Στέφανε, και λες: έχει η ευλογία και ο τρόπος που λαμβάνεται στις μέρες μας από τον Κύριο σχέση με τον τρόπο που τη λάμβαναν στην Παλαιά Διαθήκη? Δηλαδή πρέπει να τηρήσουμε κάποιες εντολές για να μας ευλογήσει ο Κύριος? Εδώ πρέπει να διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, που αναφέρεται πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και στο τρίτο εδάφιο. «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς, εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια διά του Ιησού Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εισέπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποία είναι χαρίτος εν ημάς δια του αγαπημένου αυτού». Μιλάει λοιπόν για κάποια πνευματική ευλογία στα επουράνια, η οποία έρχεται καθώς εξέλεξεν ημάς ο Θεός προκαταβολής κόσμου να είμαστε άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Μέσα στην εντολή «αγαπάτε αλλήλους», λέγει ο Λόγος του Θεού, και στην πρώτη εντολή «αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδιάς σου, ψυχής σου, διανοίας σου και δυνάμεώς σου», κρύβεται η εκπλήρωση όλων των εντολών της Παλαιάς Διαθήκης και οι επεκτάσεις που έφερε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός σε αυτό. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε να γίνουμε εκτελεστές του νόμου, γιατί είμαστε άνθρωποι και διότι έχουμε αδυναμία σαρκός. Αλλά πρέπει να θεωρηθούμε από το Θεό δίκαιοι δια της πίστεως. Καθώς είναι γεγραμμένο, η πίστη σε λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Αλλά και καθώς η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών, δια της αγάπης να γίνουμε εκτελεστές του νόμου. Και τότε ο Θεός μας βλέπει αγίους και αμόμους, δηλαδή ζούμε σε αγιασμό, ακατάκριτη και καθαρότητα, πεφυτευμένη παρά τους ρίακας των υδάτων, και απολαμβάνουμε πάσα ευλογία πνευματική στα επουράνια, καθώς εν το μυστηρίο του Θεού είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού συγκεφαλαιώνει τα ουράνια, τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Πώς? Δια του Ιησού Χριστού. Όποιος λοιπόν εδέχθη και δέχεται τον Ιησού Χριστόν στη ζωή του, επικαλείται δηλαδή το όνομά του και σώζεται και ζει εν Χριστώ Ιησού ζωή κατά το τέλειο νόμο της ελευθερίας του Πνεύματος του Αγίου, της Καινής Διαθήκης, τότε αυτός απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε αυτό το οποίο υπάρχει στον ουρανό, η Βασιλεία του Θεού, έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος, αν και είναι κάτοικος της γης αυτής, μέσα στη ζωή του τη γη είναι, ταυτόχρονα είναι και ουρανοπολίτης, καθώς το πολίτευμα ημών είναι εν της ουρανής, και απολαμβάνει εδώ στη γη τη Βασιλεία του Θεού. Όπου είναι γεγραμμένο ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, δεν είναι αυτό η ευλογία. Η πάσα ευλογία, η πνευματική εν της επουρανής, δεν είναι βρώσεις και πόσεις, είναι η Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη, ειρήνη, χαρά εν πνεύματι Αγίου.
Να λοιπόν ένας ευλογημένος άνθρωπος με πνευματικό τρόπο, διά του Ιησού Χριστού, εν πάση πνευματική ευλογία στα επουράνια, καθώς η Βασιλεία του Θεού κατοικεί μέσα του και αυτός κατοικεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Εν δικαιοσύνη, δικαιοσύνη Θεού, όχι ανθρώπινη δικαιοσύνη, που είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, αλλά δικαιοσύνη Θεού. Ειρήνη Θεού, χαρά Θεού, μέσα και όλα αυτά μέσα στην παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αναφερόμενος λέγει, «Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε». Δεν μιλάει για τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Μιλάει για τις εντολές που δίνει ο Χριστός. Και η κυρίαρχη εντολή του Χριστού είναι η Καινή Διαθήκη. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Και αυτό δεν γίνεται με ανθρώπινη προσπάθεια, αν και πρέπει να αγωνίζεται ο άνθρωπος τον αγώνα τον καλό, αλλά ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι αγαπάει τον αδελφό του και μάλιστα όλους τους αδελφούς μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Αλλά ο άνθρωπος γίνεται εκτελεστής της εντολής του Χριστού όταν επιμείνει και εγκύπτει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι ο Λόγος του Θεού, δηλαδή πευτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου, και τότε γίνεται εκτελεστής έργου. Δηλαδή το μέγα μυστικό της Καινής Διαθήκης. Κάνε ό,τι μπορείς. Αυτή έκαμε ό,τι δύνατο. Και μέσα σε αυτό το ό,τι μπορείς, τότε θα γίνεσαι εκτελεστής του έργου του Θεού, με αποτέλεσμα να είσαι μακάριος, ευτυχισμένος και ευλογημένος στην παρουσία του Θεού. Εάν με αγαπάτε λοιπόν, τα εντολάς μου φυλάξατε. Και είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η προσέγγιση του Ιησού Χριστού, που μόνο ένας Θεός που είναι αγάπη μπορεί να, τη φέρει. Δεν μας λέει, κάμετε τις εντολές μου γιατί χαθήκατε, καήκατε, θα σας τιμωρήσω, θα σας. Δεν έχει απειλή. Έχει πρόκληση αγάπης. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Και επίσης λέει, ετείτε τότε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας εύχεται όχι με εντολές, αλλά με χάρη και υποσχέσεις. Υποσχέσεις ευλογίας. Γι' αυτό και εάν κατά χάριν δηλαδή, λέγει ο Χριστός, φυλάξτε το εντολάς μου, τότε με αγαπάτε. Καθώς είναι γεγραμμένο, έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, να ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου, και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και θα φανερώσω τον εαυτό μου σε αυτόν. Για σκεφτείτε ένας άνθρωπος να είναι αγαπόμενος υπό του Κυρίου, υπό του μόνου Δεσπότη, του Παντοκράτορα Θεού. Και ρωτάει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, τι σημαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις τον εαυτό σου σε μας; Και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, εάν της με αγαπά, το λόγο μου θα φυλάξει. Δεν μπορείς να με αγαπάς και να μην φυλάς το λόγο μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι γιατί θα μπορείς, αλλά γιατί θα βρίσκεις χάρη. Επειδή με αγαπάς. Όχι μόνο με δέχτηκες, λέει ο Χριστός, και έχεις την εξουσία να είσαι τέκνο Θεού, αλλά επειδή με αγαπάς, θα είσαι και ο ευλογημένος του Θεού. Και ακούστε τι ωραία που το περιγράφει. Εάν της με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει και το αποτέλεσμα. Και ο πατήρ μου θα αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου δεν φυλάτει. Να λοιπόν το κρίσιμο σημείο, και το κρίσιμο σημείο είναι η αγάπη. Η αγάπη. Αν δεν αγαπήσεις τον Χριστό, δεν μπορείς να υποταχθείς το λόγο του. Δεν μπορείς να πράττεις τις εντολές του. Αποτέλεσμα
της αγάπης είναι η υπακοή και η υποταγή στον Θεό, αλλά και η χάρη του Χριστού στη ζωή μας. Και η αγάπη, το ξαναλέω, είναι γραμμένο ότι είναι η αγάπη του Θεού εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι έρχεται η εκπλήρωση του Λόγου του Θεού και μάλιστα της Παλαιάς Διαθήκης. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η πλήρωση δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου αυξάνει τον χριστιανό σε αγάπη, σε χάρη, σε έλεος, τον φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, δεν θα σας πείσω ορφανούς, θα στείλω άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Να, λοιπόν, ο τρόπος να αυξανόμεθα εις ευλογία με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Τι σημαίνει πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου? Πάρα πολύ ωραία μας το περιγράφει ο Χριστός στις 10 παρθένες που είχαν 10, η κάθε μία μία λιχνία, οι 5 φρόνιμες, οι 5 μωρές. Όμως πέρασε η ώρα και άρχισαν να σβήνονται. Οι φρόνιμες είχαν λάδι, ξαναγέμισαν τη λιχνία, το καντήλι τους θα λέγαμε για να το καταλάβουμε εμείς, και πάλι φούντωσε η φωτιά. Ένα καντήλι δεν μπορεί, μια λιχνία δεν μπορεί να είναι συνέχεια αναμένη. Χρειάζεται να τη γεμίζει κάποιος. Και πάλι και πάλι με λάδι. Το λάδι διατηρεί αναμένη τη φωτιά, τη φλόγα. Και αυτό το λάδι είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού, πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Γεμίσατε τη λιχνία σας με το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε αυξανόμενη η δύναμη του Θεού, ο άνθρωπος είναι πεφτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με αποτέλεσμα το Πνεύμα το Άγιο να πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου με αγάπη, η αγάπη να οδηγεί τον άνθρωπο στην εκτέλεση των εντολών του Χριστού και η εκτέλεση των εντολών του Χριστού να φέρνει τη χάρη του Χριστού, το έλεος του Θεού και την ευλογία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος να είναι ευλογημένος, γιατί είναι πάντοτε πεφυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων, έχοντας δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Συνεχίζει, αγαπητέ Στέφανε, ακόμη θα ήθελα να δοθεί και μια διευκρίνηση αν έχει σχέση η ευλογία του Κυρίου με την αύξηση του χριστιανού στα υλικά πράγματα. Ναι, αγαπητέ, η αλήθεια είναι ότι είναι και γραμμένο ότι δεν είδα το δίκαιο εγκαταλελειμμένο και το παιδί του να ζητάει άρτο. Βρίσκει τρόπους ο Θεός, όπως είπαμε, στον ευλογημένο άνθρωπο να καλύπτει όλες τις ελλείψεις και τις ανάγκες του. Τώρα, αν η αύξηση των υλικών θεωρείται ευλογία, θα έλεγα ότι υπάρχει μία παραβολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο άφρον πλούσιος, του οποίου ευτύχησαν τα χωράφια του. Αυτός ήταν ευλογημένος? Αυτός σκέφτηκε τι να κάνω για να βάλω την ευλογία του Θεού και να χωρέσει? Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα κάνω κι άλλες. Και έκανε. Και μετά είπε, τώρα ψυχή μου φάε Εφραίνου, να χαίρεσαι, έχεις αγαθά για χρόνια πολλά. Και εκείνη τη νύχτα έρχεται ο Κύριος και του λέει, άφρον, άφρον, σήμερα τα δαιμόνια απαιτούν την ψυχή σου από σένα. Όλα αυτά που ετοίμασες πιανού είναι? Άρα ευλογημένος δεν είναι αυτός που έχει, αλλά ευλογημένος είναι αυτός που έχει αγάπη στην καρδιά του. Και όταν του δίνει ο Θεός, δίνει. Ευλογημένος είναι ο χρήσιμος. Είναι ο άνθρωπος τον οποίον εμπιστεύεται ο Θεός να του δώσει για να δίνει. Ο Απόστολος Παύλος και ο Ιωάννης ομολόγησαν ότι αργύριον και χρυσίον δεν είχαν. Άρα δεν ήσαν ευλογημένοι? Όχι, αν είναι κάτι άλλο. Αλλά εκείνο το οποίο έχουμε, τούτο σου δίνουμε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Βεβαίως ο Θεός ευλογών μπορεί να ευλογήσει και τα υλικά του ανθρώπου τον οποίον εμπιστεύεται, για να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός να καλύπτει τις ανάγκες άλλων αδελφών του. Και έτσι να γίνεται, να γίνονται τα υλικά που έχει ένας άνθρωπος
ευλογία σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Άρα ευλογημένος δεν είναι αυτός που έχει, αλλά είναι αυτός που έχει και δίνει. Ή πιο σωστά, αυτός που δίνει. Έστω και αν δεν έχει. Από αυτά που έχει. Δεν είναι ευλογημένος αυτός που δίνει, που του δίνει ο Θεός, αν και είναι. Είναι ευλογημένος αυτός που δίνει από αυτά που έχει. Είναι ο χρήσιμος άνθρωπος. Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός γιατρός. Είναι ευλογημένος γιατί είναι άριστος επιστήμονας. Κάποιος τον βοήθησε. Χωρίς τον Χριστό κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ευλογημένος θα είναι όταν χρησιμοποιεί αυτό που του χάρισε ο Θεός για τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων. Όχι για την εκμετάλλευση των άλλων ανθρώπων. Τότε αυτός γίνεται καταραμένος. Άρα λοιπόν από μας εξαρτάται να είμαστε ευλογημένοι. Εάν η καρδιά μας έχει αγάπη και ό,τι μας δίνει ο Θεός, είτε πνευματικά, είτε υλικά, είτε οτιδήποτε μας προσφέρει ο Θεός, διότι πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Άρα λοιπόν να καταλάβω, να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος ότι ό,τι έχουμε και είναι αγαθό μας το έχει δώσει ο Θεός. Όχι για τον εαυτό μας ή για την απόλαυσή μας ή για τις ειδονές μας, αλλά εις υπηρεσίαν πάντων των ανθρώπων, μάλιστα δε των οικείων της πίστεως, λέει η Γραφή. Άρα εάν θέλουμε να συνδυάσουμε τα υλικά με την ευλογία του Θεού, πράγματι υπάρχει σχέσεις, πράγματι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ευλογημένος αν αναγνωρίζει ότι ό,τι έχει ο Θεός του το έχει δώσει, γιατί ο Θεός κάνει χάρη στη ζωή του ανθρώπου του δικού του και τότε χρησιμοποιεί αυτά που έχει στην υπηρεσία, στη βοήθεια, στην υπεράσπιση, στις ανάγκες πάντων των ανθρώπων, μάλιστα δε όπως είπαμε των οικείων της πίστεως. Θα μπορούσαμε πάρα πολλά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να πούμε και να αναφερθούμε στην ευλογία, αλλά πιστεύω ότι είπαμε τα σημαντικότερα μέσα δε στο περιορισμένο του χρόνου. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να αναφερθούμε ίσως σε μια άλλη εκπομπή θα είναι περί ευτυχίας. Ποιος είναι λοιπόν ο ευλογημένος άνθρωπος και κάποια στιγμή να αναφερθούμε και ποιος είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος και πιο σωστά ποιος είναι ο ευλογημένος χριστιανός και ποιος είναι ο ευτυχισμένος χριστιανός. Περί ευλογημένου χριστιανού αναφερθήκαμε. Περί ευτυχισμένου χριστιανού ίσως μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία σε μια επόμενη εκπομπή μας να αναφερθούμε. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και για τη σημερινή εκπομπή που είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον αδερφό μας τον Στέφανο και την πολύ ωραία αυτή ερώτησή του. Και μέχρι την επόμενη εκπομπή σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός μαζί σας.